Κρίσεων, φίλου, φιλής, θρησκεύματος και πεπιθήσεων κοινωνικής και εθνικής προέλευσης, φυσικής ιδιαιτερότητας των ατόμων και άλλα τέτοια, από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και από την καθημερινότητα της εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ως κοινωνικό αγαθό και ως δικαίωμα την ανθρώπινη ανάγκη για διαβίου πρόσβαση στην πολύπλευρη γνώση μέσα από τις διάφορες προσφερόμενες μορφές μάθησης. Προς τούτο σκοπεύομαι να αναπτύξουμε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στις τάξεις υποδοχής και στα διαπολιτισμικά σχολεία. Να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των ελληνόπαιδων του εξωτερικού, αναδεικνύοντας την αξία της ελληνικής γλώσσας διεθνώς. Οφείλουμε προκειμένου να έχουμε διευρυμένη συνεργασία προς το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Να καθιερώσουμε δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασισμένα σε βιωματικούς τρόπους μάθησης και να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες. Να εντάξουμε δράσεις και πολιτικές της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Να προσεγγίσουμε τη νέα γενιά αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο τη συμφιλίωση με τη διαφορετικότητα. Το Υπουργείο Παιδείας αντιλαμβάνεται το ρόλο των ψηφιακών μέσων και σχεδιάζει δράσεις ώστε να συναντήσουμε τη νέα ψηφιακή γενιά στους δικούς της χώρους. Η ανάπτυξη και η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία μας και πιο συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει ως βασικό στόχο το σχολείο να δημιουργεί περιεχόμενο και όχι μόνο να καταναλώνει. Προγραμματίζουμε λοιπόν τον επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης με έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία και βασικό στόχο την ψηφιακή εκπαίδευση. Θέλουμε να ενώσουμε και να αναδείξουμε το διάσπαρτο σε πολλές εκπαιδευτικές ισοστερίδες σχολείων, πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών κέντρων αλλά και ατομικών blogs υλικό εκπαιδευτικού χαρακτήρα το οποίο ως επί το πολύ έχει παραχθεί από τους ίδιους τους μαθητές ή τους φοιτητές σε συνεργασία προς τους εκπαιδευτικούς των και προς τα ιδρύματα φοίτησης αλλά και σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, υπάρχουν εξαιρετικού ενδιαφέροντος και ποιότητας παραγωγές οι οποίες επιβάλλεται να αξιοποιηθούν σε ένα τέτοιο θεσμό. Οι ποιοτικοί άξονες στους οποίους θα κινηθούμε είναι πρώτον ο μορφωτικός, ο οποίος θα μπορούσε να ακολουθεί ως ένα βαθμό το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου σε ό,τι αφορά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεύτερον, ο ψυχαγωγικός, ο οποίος θα μπορούσε να στηριχθεί σε πολιτιστικές παραγωγές μαθητών, φοιτητών και καθηγητών, ταινίες και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, πρωτότυπα και φάνταστα δημιουργήματα τα οποία, παρά το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων τα πιο πολλά είναι ερασιτεχνικά, έχουν εντούτοις υψηλή αισθητική. Τρίτον, ο επαγγελματικός προσανατολισμός τόσο σε σχολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σπουδών, γιατί έχουμε χρέος να παρέχουμε ουσιαστική πληροφόρηση για την κρίσιμη επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση. Είναι μια πρόκληση στην οποία θα αναλάβουμε να συνδέσουμε το σχολείο με τον πολιτισμό και τη δημιουργία μέσα από την εκπαιδευτική τηλεόραση σε συνεννόηση προς την εκπαιδευτική κοινότητα. Οραματιζόμαστε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας που θα προβάλλει αντιπροσωπευτικά σε διάφορες γλώσσες όλα τα αξιόλογα σημεία αναφοράς παιδείας μας για όλες τις βαθμίδες, τις διακρίσεις, τις αριστείες, τις καινοτομίες, τις εκπαιδευτικές δράσεις που πρωτοπορούν. Να υπάρχει συνεχής ροή ενημερώσεων για την εκπαίδευση, τον πνευματικό και επιστημονικό χώρο. Υπάρχει ένα αξιόλογο δυναμικό της μαθητιώσας και φοιτητικής νεολαίας μας, όπως και ένα εξίσου σημαντικό μάχημο εκπαιδευτικό προσωπικό που δίνει καθημερινά τους δικούς του αγώνες στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων ώστε να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες άλλων χωρών και οι πόροι που είναι δυνατόν να αντιληφθούν από τα σχετικά προγράμματα.
Θα προχωρήσουμε στον επαναπροσδιορισμό του νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών και των γενικών αρχείων του κράτους. Είναι αδιανόητη παιδεία ενός τόπου χωρίς τη χρήση βιβλιοθηκών. Τον χώρο όπου ο πολίτης θα μπορέσει να συναντήσει την ποικιλία της γνώσης μέσα από τα βιβλία. Να φυλάγεσαι από τον άνθρωπο του ενός βιβλίου, έλεγε ο Θωμάς Ακινάτης, κορυφαία πνευματική προσωπικότητα του 13ου αιώνα, τότε που ακόμα η κυκλοφορία εκ των πραγμάτων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα βιβλία, θα συγκροτηθούν άμεσα εφορευτικές επιτροπές σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας και θα προχωρήσουμε με γρήγορες διαδικασίες στην απόδοση των βιβλιοθηκών που ανήκαν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών στους οικείους δήμους. Σκοπεύαμε να προωθήσουμε την κουλτούρα του βιβλίου, γιατί η επαφή του νέου με το βιβλίο του ανοίγει διαρκώς ορίζοντες και του δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα, τον ευαισθητοποιεί και τον βοηθάει να γνωρίσει τον εαυτό του και τα ανθρώπινα προβλήματα. Στο πεδίο των γενικών αρχείων του κράτους πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα γενικά αρχεία του κράτους οφείλουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής δράσης, της διοικητικής πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Θα δώσουμε βάρος στα ανοιχτά δεδομένα, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία τα ιστορικά έγγραφα του κράτους να μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούνται, να επαναχρησιμοποιούνται και να αναδιανέμονται σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία. Θα συγκροτήσουμε άμεσα ομάδα εργασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ολοκλήρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου, το ταχύτερο δυνατό με πλατιά συνένεση για το εθνικό αυτό θέμα. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι έτοιμο και ψηφισμένο μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, πριν από τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών του επόμενου έτους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η διαμόρφωση ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης εκπαίδευσης, όπως και η ενεργώς, αποτελεσματική και δημοκρατική άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής, συνιστούν διαδικασίες συνεχούς κριτικής ανατροφοδότησης και διαρκών προσαρμογών. Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαζί με τη συνοχή δωρεάν, το τονίζω, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δημοκρατική ανασυγκρότηση εκπαίδευσης, αποτελούν ασφαλή προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειάς μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πελεγρίνη. Ο κύριος Βαρδαλής έχει το λόγο.